Γιατί όσον αφορά τη Θεία Κοινωνία, πόσο μπορεί κανείς να κοινωνά συχνά ή όχι και ή αν πρέπει, ας πούμε. Κοιτάξτε παιδιά, η Θεία Κοινωνία, το να μεταλαμβάνει ο άνθρωπος, είναι, πώς να το πούμε, είναι αυτό το σημείο που κάνει τη ζωή μας πράξη, δηλαδή κάνει τη σχέση μας με τον Χριστό πράξη. Εάν δεν κοινωνούμε, η σχέση μας με τον Χριστό είναι έτσι σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Το πρακτικό σημείο που μας ενώνει με τον Χριστό οντολογικά, πρακτικά, μέσα στην Εκκλησία, είναι η κοινωνία του σώματος και του αιμάτος του Χριστού. Αυτό είναι το σημείο που δίνει στην Εκκλησία το χαρακτήρα της εμπειρίας. Φανταστείτε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, απλώς να προσευχόμαστε, να λέγαμε ψαλμούς και ύμνους κτλ. Και να μην κοινωνούσαμε. Θα ήταν η σχέση μας με τον Θεό μια επικοινωνία έτσι σε ένα επίπεδο διανοητικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό, ιδεολογικό. Εκείνο το σημείο το οποίο κάνει τη σχέση μας όντως σχέση είναι όταν κοινωνούμε. Όπως έτσι και στη σχέση των δύο ανθρώπων. Έτσι. Λέμε ότι πότε ολοκληρώνεται ο γάμος, όταν έχουμε μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική ένωση των δύο ανθρώπων. Έτσι, γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και έχουν ως καρπόν της ένωσης αυτής τα παιδιά τους. Στη πνευματική ζωή η ένωσή μας με τον Θεό έρχεται ακριβώς μέσα στη Θεία Κοινωνία, μέσα στην Ευχαριστία. Γι' αυτό μας το είπε ο Χριστός ξεκάθαρα, ότι εάν δεν τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, του ιδίου δηλαδή, δεν πρόκειται να έχουμε ζωή αιώνιον. Είναι αδύνατο να έχουμε ζωή αιώνιον. Γι' αυτό όλο το κέντρο της ζωής μας είναι να κοινωνήσουμε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και γι' αυτό κοινωνούμε με την προϋπόθεση ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι, μέλη της Εκκλησίας, και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τώρα, πόσο συχνά? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να έχει ένα κανόνα για όλους. Όπως ένα παιδάκι, ας πούμε, έτσι, όταν μεγαλώνει σιγά σιγά, στην αρχή θα φάει ειδικές τροφές, θα φάει τόσες φορές την ημέρα άλλο παιδί, ξέρω, διαφορετικά, μεγαλώνοντας τρώει κάτι άλλο. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Άλλον άνθρωπο τον οφείλει να κοινωνεί κάθε μέρα, άλλον τον οφείλει να κοινωνεί πιο αργά, διαφορετικά. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας στις οποίες πρέπει να κοινωνούμε πιο συχνά και περίοδοι που πρέπει να κοινωνούμε αραιότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε, η πνευματική μας κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να κοινωνήσουμε. Είτε υποκείμεθα σε κάποια αναμαρτία, είτε ξέρω εγώ, η κατάστασή μας δεν είναι αυτή που πρέπει να πάμε στη Θεία Κοινωνία. Μας ωφελεί περισσότερο να απέχουμε από την κοινωνία παρά να πλησιάσουμε. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια σημαίνει ότι θα γίνονται κάτω από την επίβλεση πνευματικού πατρός, πνευματικού γιατρού, ο οποίος θα μας πει, ας πούμε, κοίταξε, ένα διάστημα δεν θα κοινωνήσεις, διότι σε ωφελεί παραπάνω το να μην κοινωνήσεις παρά να κοινωνήσεις. Δεν είναι ότι είναι τιμωρία γιατί έχουμε μια αναμαρτία, αλλά ο πνευματικός ξέρει ότι έχοντας κάποια συγκεκριμένα πνευματικά προβλήματα, εάν προσέρθουμε στην ευχαριστία, στην κοινωνία, δεν θα ωφεληθούμε, αλλά μάλλον θα βλαφτούμε και θα είμαστε και ένοχοι της κοινωνίας του σώματος και αίματος του Χριστοπότα. Μας συστήνει μια αναποχή από τη Θεία Κοινωνία, η οποία αποχή γεννά μέσα στην ψυχή μας μετάνοια και έναν πόνο και μια συντριβή, ότι εξαιτίας κάποιου λάθους, κάποιας, ας πούμε, αστοχίας, κάποιας αμαρτίας, είμαστε αποκομμένοι και απομακρυσμένοι από την κοινωνία του Χριστού, και αυτό το πράγμα μας βοηθά να ετοιμαστούμε περισσότερο πνευματικά. Όπως θυμούμε κάποιον καλό πατέρα, ας πούμε, ο οποίος όταν ήθελε να ετοιμάσει τα παιδιά του, τους έλεγε, κοίταξε, ας πούμε, για μία μέρα δεν θα σου μιλήσω. Και ήταν μεγάλη τιμωρία για το παιδί μια μέρα να μην μιλήσει ο πατέρας του. Αλλά αυτό το πράγμα τους βοηθούσε ώστε να είναι πιο συνεπείς και πιο φρόνιμοι. Ναι, αυτή η απόσταση, το να κόψει, ας πούμε, με την κοινωνία του πατέρα του, το βοηθούσε να καταλάβει ότι είχαμε λάθος.
Η Εκκλησία με το να μας πει ότι ξέρετε για ένα διάστημα δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε για τον άνθρωπο που ήταν λόγος, σημαίνει ότι μας βοηθά περισσότερο με αυτόν τον τρόπο παρά αν θα κοινωνούσαμε. Γι' αυτό και τα επιτήμια της Εκκλησίας, τα οποία δίνονται στην εξομολόγηση των αμαρτιών μας, έχουν καθαρός χαρακτήρα παιδαγωγικών και θεραπευτικών και ουδόλως χαρακτήρα τιμωρητικών. Δεν λέμε κάποιου μην κοινωνήσεις για να τον τιμωρήσουμε επειδή έκαμε ένα αμαρτία, αλλά του λέμε μην κοινωνήσεις για να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει πνευματική υγεία, να τον βοηθήσουμε να πλησιάσει στην Θεία Κοινωνία καλύτερα όταν θα είναι πλέον έτοιμος και απαλλαγμένος τουλάχιστον από βασικά θέματα τα οποία τον εμποδίζουν. Οπότε το πώς θα κοινωνούμε και πότε θα κοινωνούμε και πότε δεν θα κοινωνούμε καλύτερα είναι θέμα το οποίο θα το ρυθμίσουμε με το πνευματικό μας ή στο μυστήριο της εξομολογήσεώς μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια γενική έτσι, ας πούμε, απόφαση για αυτά τα θέματα. Και ουδόλως αν κάποιος άνθρωπος κοινωνά συχνά σημαίνει ότι μειώνεται η αξία της Θείας Κοινωνίας. Αντίθετα, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε κάθε μέρα. Και είναι μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μετέχει των μυστηρίων του Θεού, του σώματος και του αίματος του Κυρίου, ας πούμε, πολύ συχνά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Μάλιστα οι αποστολικοί κανόνες λένε ότι αν ένας χριστιανός την Κυριακή δεν κοινωνήσει τον Αχράντο Μυστηρίων, πρέπει να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν κοινώνησε. Και αν για τρεις συνεχόμενες Κυριακές δεν κοινωνήσει, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να ερευνηθεί το θέμα αυτό και να δοθεί μια εξήγηση ή να επιληφθεί το θέμα της Εκκλησίας. Αυτό γινόταν βέβαια στους αποστολικούς χρόνους. Σήμερα, μέσα σε αυτήν την πληθώρα των πιστών που έχουμε, δεν μπορεί να γίνει, αλλά τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουμε, παιδιά, ότι είναι ανάγκη να έχουμε μια σωστή σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά απομακρυσμένοι από την Θεία Κοινωνία. Έτσι, είναι αδύνατο να ζήσει ο άνθρωπος πνευματικά, εκτός και αν βρίσκεται υπό πνευματική θεραπεία. Εάν είναι υπό πνευματική θεραπεία, τότε εντάξει, εκεί τα πράγματα αλλάζουν.